Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Γιάννη Ψαρά, πρόεδρο του Άμους Φιλοτίου. Πρόεδρε, δεν ξεκινήσετε με το δεξί, όμως παρακαταθήκε η παρουσία του κόσμου και η επιστροφή στο γήπεδο. Τι γνώμη σας για το παιχνίδι και για την βροντερή παρουσία του κόσμου? Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η χαρά μας είναι τεράστια, αλλά η συγκίνηση είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί αυτός ο χώρος εδώ πέρα, ο ιστορικός χώρος για το χωριό μας, γέμισε πάλι με παιδιά, πήρε ζωή και είναι και αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Οι νέοι του χωριού, της Ορεινής Νάκρου γενικότερα, να έχουν αυτό το χώρο εδώ πέρα διαθέσιμο να μπορούν να αθληθούν και να γυμνάζονται. Τώρα για το παιχνίδι, εντάξει, τι να κάνουμε, κέρδισε ο καλύτερος. Συγχαρητήρια σε όλους. Η κερκίδα είδατε ότι ο κόσμος το περίμενε πώς και πώς, γιατί ύστερα από τόσα χρόνια ξαναμπήκαμε πάλι εδώ στο σπίτι μας, όπως το λέμε, και αυτό φάνηκε και από τις εκδηλώσεις τους. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Μιχάλης Αγγελής, πρόεδρος του Παναξιακού. Πρόεδρε, συγχαρητήρια. 2-2 για την ομάδα σας σε μια δύσκολη έδρα. Πώς είδατε το παιχνίδι απ' έξω και τι δύο λόγια τη συνέχεια που περιμένει την ομάδα σας? Καλησπέρα. Το παιχνίδι ήταν ένα ντέρμπι. Αναμενόταν ανάμεσα σε δύο ομάδες όπου υπάρχει μια προϊστορία. Δυνατά μάτς. Έχουν τη χαρακτήρα του ντέρμπι. Θεωρώ ότι παρουσιαστήκαμε πιο έτοιμοι. Έχουμε πιο πλούσιο ρόστερ, έχουμε καλύτερη φυσική κατάσταση, καλύτερη ποιότητα. Μπορέσαμε και επιβληθήκαμε και πήραμε ένα πραγματικά πολύτιμο τρίποντο, ο οποίος μας δίνει αισιοδοξία για τη συνέχεια και πιστεύω ότι είναι μια έδρα που όσοι διεκδικήσουν κάποιες αντιπρόσωπες θέσεις σίγουρα θα έχουν απώλεια βαθμού. Όσον αφορά τη συνέχεια και το μεταγραφικό σχεδιασμό, μένουν 10 μέρες για την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου. Θα πρέπει να περιμένουμε νέα κίνηση από την ομάδα? Το ρόστερ αυτή τη στιγμή είναι αρκετά πλούσιο. Ήδη 6 με 7 παιδιά ήταν εκτός αποστολής, οι οποίοι είναι ανέτοιμοι. Έχουμε 25 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δουλεύουν συνεχώς για να παρουσιαστούν έτοιμοι στη συνέχεια του πρωταθλήματος και να δώσουν οποιασδήποτε βοήθειες. Νομίζω έχουμε πλουραλισμό σε αρκετές θέσεις. Εμείς δουλεύουμε. Είναι γεγονός ότι ψάχνουμε μήπως βρούμε κάποιο καλό παίχτη στην επίθεση. Αν βρεθεί το επόμενο δεκαήμερο, θα τον αποκτήσουμε. Διαφορετικά, θα δουλέψει η ομάδα ως έχει και πάμε για κάποια μικρή ενίσχυση στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουάριου. Και ένα μήνυμα στον κόσμο της ομάδας που σας ακολούθησε εδώ στο Φιλότι. Ο κόσμος μας είναι φανταστικός, έχει δώσει πάρα πολλές νίκες. Τον περιμένουμε στη συνέχεια να έρθει ακόμα περισσότερο κοντά μας, περισσότερη μαζική προσέλευση. Είναι ο 12ος παίκτης μας και πραγματικά δίνει μια φοβερή αισιοδοξία και φοβερή ψυχολογία σε όλους τους αθλητές μας και τον περιμένουμε πώς και πώς σε κάθε μάτς. Ευχαριστούμε πολύ.